Κύριε Σιώρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για την ευγενική αποδοχή της πρόσκλησής μας. Για να έχουμε αυτή την συνομιλία, κύριε Σιώρα, θα ξεκινήσουμε με ένα, νομίζω, απλοϊκό ενδεχομένως ερώτημα. Ωστόσο, είναι αυτό το οποίο πραγματικά αναρωτιόμαστε, για το οποίο πραγματικά αναρωτιόμαστε όλοι. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, βεβαίως υπό το πρίσμα της διαθεσιμότητας των μονάδων εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς από την πλατφόρμα του ΠΕΚΑΒ που μπαίνουμε και μερικοί συνάδελφοι μπορούν να τα δουν αυτά τα στοιχεία, γιατί επίσημα ποτέ δεν μας τα δίνουν. Έχουμε διαπιστώσει ότι εκτός από τον Ευαγγελισμό που ξέρουμε από πρώτο χέρι, δηλαδή οι 58 στις 58 κλίνες είναι κατηλημένες, μια πληρότητα 100%. Αντίστοιχα όμως για COVID-MEth, για COVID-κλίνες-MEth, οι διασωληνωμένοι και τα κρεβάτια είναι καλυμμένα. Στο Σωτηρία τα 81 στα 84. Στο Σισμανόγλιο τα 20 στα 21. Στο Ιπποκράτιο τα 12 από τα 12. Στο Γεννηματάς και τα 16. Στην Αγία Όλγα και τα 9. Στο Αττικό και τα 44. Στη Βούλα και τα 12. Δηλαδή η πληρότητα είναι 99% στα κρεβάτια μέθ. Στις δύο απλές κλίνες, επειδή έχω εικόνα μόνο από τον Ευαγγελισμό για τις απλές κλίνες και εν όψη της αυριανής Γενικής Εφημερίας σήμερα το πρωί, οι απλές κλίνες COVID ήταν από τις 195 ή 180 ήταν πλήρες και γίνεται τώρα μια προσπάθεια να διακομιστούν σε άλλα νοσοκομεία μιας νόσου, δηλαδή όπως είναι το Σισμανόγλιο, ο Ερυθρός Σταυρός, η Παμακάριστος και δεν ξέρω ποιο άλλο θα βάλουν μπροστά, και για να ξεκινήσει αύριο η Γενική Εφημερία. Βλέπετε ότι είναι ασφυκτική η κατάσταση στο λεκανοπέδιο. Αυτό που επιγόντως χρειαζόμαστε είναι κλίνες και προσωπικό. Κλίνες και απλές και μεθ και προσωπικό. Τι εννοώ, ότι επειδή υπενιχθήκατε και εσείς, όχι υπενιχθήκατε, είναι εμφανέστατο ότι ζούμε μία από τις χειρότερες μέρες της πανδημίας από την αρχή που ξεκίνησε και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των διασωληνωμένων και των νοσηλευωμένων. Κρεβάτια κρατικά, δημόσια για να γίνουν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχουν 4.000 κλίνες στον ιδιωτικό τομέα στο Λεκανοπέδιο Αττικής και 217 κλίνες μεθ. Δεν είναι δικά μας τα στοιχεία, είναι του Υπουργείου. Επομένως, αν θέλουμε να πούμε ότι σώζουμε το λαό που θέλει διασωλήνωση, εκτός από τα άλλα μέτρα, δηλαδή το high flow oxygen, δηλαδή την υψηλής παροχής του οξυγόνου που είναι συσκευές που κάνει 3.000 ευρώ η μία και που τα νοσοκομεία περιμένουν τέτοιες συσκευές προκειμένου να χορηγηθούν σε άρρωστο, σε ασθενείς για να αποφευθεί η διασωλήνωση, έχει αποδειχθεί αυτό ότι η υψηλή παροχή με υψηλή πίεση οξυγόνου αποφεύγουμε τη διασωλήνωση. Εκτός από το προσωπικό που ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού σε κάθε νοσοκομείο, δηλαδή σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έμαθα ας πούμε πριν στον Ευαγγελισμό ότι δύο είναι θετικοί, δύο νοσηλευτές και άλλοι που θα μπουν σε καραντίνα επειδή ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Κάθε μέρα. Αυτό είναι σημερινό στοιχείο, κύριε Σιώρα. Είναι χθεσινό. Χθεσινό, μάλιστα. Κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα έχουμε στο δικό μας νοσοκομείο τουλάχιστον 50 με 70 έως 80 άτομα που είτε είναι μολυσμένοι με τον ιό είτε ήρθαν σε επαφή. Άρα είναι σε αναρωτική άδεια ή είναι σε καραντίνα. Αυτοί δεν αναπληρώνονται. Επομένως είναι το πρώτο στοιχείο για τα δημόσια νοσοκομεία. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η επίταξη. Και όταν λέμε επίταξη, όταν κινδυνεύει ο άλλος και πεθαίνει και έχουμε 125 κάθε μέρα, 125 δεν έχει πέσει αυτός δυστυχώς ο αριθμός της αναμονής. Αν μπείτε στην πλατφόρμα του ΕΚΑΒ, τόση είναι η αναμονή για COVID και non-COVID, για μεθ διασωληνωμένοι που αναμένουν μεθ. Κάθε μέρα 125 άτομα. Κάποιοι διεκπεριώνονται, κάποιοι καταλήγουν. Και αυτοί οι ασθενείς νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους. Κύριε Σιώρα, σας δω συγγνώμη. Ακούτε τόση ώρα ότι δεν παρεμβαίνω, σας έχω αφήσει να μιλήσετε και αυτό δεν συμβαίνει για κανένα άλλο λόγο, γιατί νομίζω ότι περιγράφεται
με τον πλέον σαφή τρόπο τις δραματικές ώρες που περνά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα επανέλθω με μια επίσης απλοϊκή θεωρώ ερώτηση, αλλά νομίζω είναι επίσης ουσιαστική. Τι θα γίνει αν υπάρχει μια νέα έξαρση της πανδημίας παρά την χαλάρωση των μέτρων? Δηλαδή, αν αύριο, μεθαύριο σας έρθουν περισσότεροι, μάλλον υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες άνθρωποι που χρήζουν νοσηλείας και εισαγωγή σε μεθ, ποιο είναι το σχέδιο το οποίο υπάρχει εσείς για να το αποκριθείτε? Το σχέδιο που ξέρω για τον ήδη εφαρμόστηκε σχέδιο εκτάκτων αναγκών σε άλλα νοσοκομεία. Δηλαδή, δέσμευσαν κλινικές ολόκληρες χειρουργικές και στην Οίκαια και στο Γεννηματάς και στο Μεταξά και στον Άγιο Σάβα, δέσμευσαν κλίνες και τις μετέτρεψαν σε COVID εν μία νυχτή. Δηλαδή, χειρουργικά περιστατικά, έτσι κι αλλιώς έχουν μειωθεί τα χειρουργία πάρα πολύ, μέχρι και 70 και 80%. Και αυτό έχει επιπτώσει στη δημόσια υγεία βεβαίως, η καθυστέρηση της αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων. Είναι παράπλευρες απώλειες. Θα επανέλθω σε αυτό για την θνητότητα των μόνων COVID. Να πω λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοια σχέδια, αλλά όταν παραδείγματος χάρη το Σισμανόβλιο έχει 300 κλίνες διαθέσιμες για COVID και εδώ και μία εβδομάδα που μπήκε στο σχέδιο να είναι μόνο COVID η χέμισε, ναι, ή τα άλλα νοσοκομεία αδυνατών, και έχουμε και ορισμένα εστράπελα, δηλαδή μπορεί ο οφθαλμίατρος να είναι διευθυντής σε μονάδα COVID ή να είναι απλώς θεραπευτής σε μονάδα COVID, ένας δερματολόγος που δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο, που είναι ουσιαστικά το για τους παθολόγους, τους πνευμονολόγους, τους γενικούς γιατρούς ή τους δημοξιολόγους. Έτσι όπως το λέτε, φαντάζουν για ως εμβαλωματικές αυτές οι κινήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Εδώ λοιπόν επανέρχομαι και συγγνώμη που είναι το πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ. Για να μην φτάσουμε να έχουμε κλίνες απλές ή κλίνες με οξυγόνο σε γήπεδα μπάσκετ, και επειδή βλέπουμε να πεθαίνουν συνάνθρωποι μας και στα 200 ή στα 500 μέτρα να υπάρχει κλίνη εντατικής θεραπείας κενή στον ιδιωτικό τομέα με προσωπικό, με εξοπλισμό, με σπουδαίους επιστήμονες, και να μην αξιοποιείται ή να αξιοποιείται κατόπιν διαπραγμάτευσης, είναι δυνατόν να διαπραγματεύεται η ανθρώπινη ζωή? Είμαστε κάθετοι σε αυτό, το λέμε εδώ και ένα χρόνο, πραγματική επίταξη, η οποία βλέπουμε ότι δεν γίνεται, δεν βοηθιέται το σύστημα υγείας. Από τη μεριά τη δική μας, δηλαδή των υγειονομικών, αυτό προέχει αυτή τη στιγμή, η επίταξη και η πρόσληψη προσωπικού για να αντικαθιστά αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι μολύνονται. Επίσης πρέπει να σας πω ότι είναι παγκοσμίως γνωστό ότι αν στο γενικό πληθυσμό είναι χ η επίπτωση τόσο της 100, 3, 5% όσο είναι ή των μολύνσεων, στους υγειονομικούς είναι τουλάχιστον τριπλάσια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμβόλιο να έχουμε κάνει και μολυνθούμε, άρα μπορεί να μεταδίδουμε στον ασθενή μας, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά στις μονάδες. Επίσης, έχουν περάσει 13 μήνες. Είναι παιδιά τα οποία προσλήφθηκαν ως επικουρικοί και με μοναδικό προσόν το πτυχίο τους, παιδιά αξιόλογα μεν της νοσηλευτικής. Χωρίς εμπειρία όμως. Πάνε κατευθείαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ανεκπαίδευτοι. Υπάρχουν και παράπλευρα στοιχεία που δεν είναι πρώτης γραμμής, κάποιος θα έλεγε. Ωστόσο συμβάλλουν στην επιδείνωση της διαχείρισης της πανδημίας από εσάς, κύριε Σιωρά. Και για μας και για τους ασθενείς. Καταλαβαίνω, ναι. Είναι σημαντικά αυτά. Για αυτά αγωνιούμε κι εμείς. Υπάρχει κόσμος που κυριολεκτικά δίνει την ψυχή του στα επίγοντα και στις μονάδες και στις κλινικές COVID. Αλλά είναι δεδομένο, κύριε Σιώρα, ότι δεν αισθάνεστε την βοήθεια, την παροχή της βοήθειας που θα θέλατε κι εσείς από το κράτος. Δεν την αισθάνετε, και απέναντίας δε πρέπει να σας πω ότι έχουμε και φαινόμενα αυταρχισμού έντονα και στον Ευαγγελισμό και αλλού. Δηλαδή να κάνει έφοδο τη νύχτα κάποιος διοικητικός, διευθυντής, υποδιευθυντής, δεν ξέρω διοικητής τι είναι, και να λέει, α, δεν φορούσες καλά τη μάσκα,
σε ένα ταλαιπωρημένο άνθρωπο στις 2 τη νύχτα που είναι μέσα στα επίγοντα. Δηλαδή, έλεος πια με αυτές τις ψευτοοδηγίες προσωπικό να φέρουνε, να κοιτάξουν οι διοικητές και οι υπεάρχες και όλοι οι υπουργοί. Δεν μας ενδιαφέρει ποιο κόμμα κυβερνάει, γιατί και πριν από λίγα χρόνια μόνο 500 κλίνες λειτουργούσαν και επί όλων των κυβερνήσεων, και τώρα ξαφνικά γίνανε 1000-1200. Όχι, δεν γίνανε, μετέτρεψαν στον Ευαγγελισμό 12 κλίνες COVID, γενικής μέτρης σε κλίνες COVID. Αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, ναι. Δεν μπορεί να μας λένε ότι αυξήθηκαν οι κλίνες COVID 67% που είπε ο κύριος Υπουργός. Έγινε διότι αφαιρέθηκαν από αλλού, αυτό λέτε. Μετατροπή άλλων, ναι. Ναι. Και αυτή είναι η κατάσταση. Σωστό είναι το μέτρο να γίνεται στους υγειονομικούς το ράμπι. Το λέμε από τα πέρυσι. Πέρυσι, ξέρετε, κύριε Κόντι, φωνάζαμε. Τεστ. Δεν υπήρχε η διαθεσιμότητα βεβαίως τόσων πολλών τεστ. Ωραία, πέρυσι σε σχέση με φέτος. Το δεχόμαστε, αλλά όταν ήρθε ο Σεπτέμβριος και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας που είχε το μοριακό έλεγχο που έκανε τα μοριακά τεστ δεν είχε αντιδραστήρια, αμέσως κατευθύνθηκε ο κόσμος στον ιδιωτικό τομέα και πλήρωνε 200 και 300 ευρώ το κάθε τεστ. Υπάρχει κερδοσκοπία. Τεράστια κερδοσκοπία υπήρξε και τώρα μέσα στην πιο κρίσιμη φάση δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει αναξιοποίητο κρεβάτι. Μας λένε είμαστε σε πόλεμο. Χρησιμοποιούν τη λέξη επιστράτευση. Ναι. Κύριε Σιωρά, μεταφέρεται με πολύ ψύχρεμο τρόπο ουσιαστικά μια πολύ τραγική κατάσταση και πραγματικά το πιστώνεστε αυτό, γιατί είναι πολύ σωστός ο τρόπος που μιλάτε, άσχετα αν ουσιαστικά όλα όσα λέτε συνιστούν μια κραυγή αγωνίας από την πλευρά σας και από την πλευρά των υγειονομικών. Ήθελα να σας ρωτήσω ωστόσο ειδικά για τους νοσηλευτές και τους γιατρούς που ενδεχομένως τις τελευταίες ημέρες έχουν προσληθεί από τον SARS-CoV-2. Από τον ιδιωτικό τομέα. Όχι, όχι, και για τους νοσηλευτές και για τις νοσηλεύτριες που αναφέρατε εσείς ότι χθες διαγνώστηκαν θετικές. Δεν έχουν εμβολιαστεί όλοι οι υπάλληλοι του Ευαγγελισμός. Ο Ευαγγελισμός, από ό,τι γνωρίζω, έχει εμβολιαστεί σε ποσοστό 80 με 90%. Γιατί δεν έχει φτάσει το 100%. Στους δε γιατρούς έχει ξεπεράσει το 90%. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις σε σχέση με το εμβόλιο που μερικούς συναδέρφους υγειονομικούς μιλάω, τους αγγίζουν στρεβλές αντιλήψεις ότι αυτή η προπαγάνδα που έγινε ότι δεν χρειάστηκε πολλής χρόνος, δεν είναι ασφαλή τα εμβόλια, έχουν μέσα τσιπάκια θεωρίες συνωμοσίας. Έχει επηρεαστεί ένας κόσμος από θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, όμως αναρωτιόμαστε, γιατρέ, τώρα αν υπάρχουν υγειονομικοί υπάλληλοι που εστερνίζονται τέτοιες θεωρίες, πώς μπορεί να γίνει αυτό από όλο τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί ήδη έχουμε ερωτήματα προς εσάς αν έχετε επιφυλάξεις για τα εμβόλια ως προς την προστασία τους από τον ιό. Όχι, βέβαια, δεν έχω καμία επιφύλαξη. Mm-hmm. Όπως και σας είπα, στον Ευαγγελισμό το 95% των γιατρών έχει εμβολιαστεί και τις δύο δόσεις. Και μάλιστα υπήρχαν και συνάδελφοι μη γιατροί, οι οποίοι στην αρχή είχαν κάποιο δισταγμό από αυτά που διάβαζαν, mm-hmm. από αυτά που άκουγαν, mm-hmm. και δεν είχαν δηλώσει το ναι. Και τώρα επανέρχονται και δηλώνουν ναι, θέλω να εμβολιαστώ. Και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους άλλους κλάδους. Το ότι σε μερικά νοσοκομεία δεν έχει εμβολιαστεί πάνω από το 50-60%, αυτό είναι αρνητικό μεν, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας να υπάρξει τρόπος να καταπολεμηθούν, να υπάρχει μία αξιοπιστία, γιατί πολλοί κόσμος ναι. και εμείς μας ρωτάνε να κάνω το εμβόλιο της τάδε εταιρείας, για να μην πω τώρα σε διαδικασία ναι, της ναι, τάδε ναι, ναι. εταιρείας ή της τάδε εταιρείας και ποιο μου προτείνεται κτλ. Η απάντηση είναι διεκδίκησε να πας να εμβολιαστείς οπωσδήποτε. Όποιο και αν είναι το εμβόλιο από όπου και αν προέρχεται. Φυσικά, διότι από τη στιγμή που εμβολιάζεσαι και γίνεις θετικός στον κορονοϊό, τα συμπτώματά σου είναι ελαφρά, είναι αυλιχρά όπως λέμε εμείς, mm-hmm. το περνάς στο πόδι εν πάση περιπτώσει. Όμως τα μέτρα προστασίας να λαμβάνονται και η απόσταση και η μάσκα κτλ. Αυτά είναι πασίγνωστα
τα ξέρει όλος ο κόσμος. Τα έχουμε πει και εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Γιατί πρέπει να δρούμε και διαπαιδαγωγητικά, όπως είπατε και πολύ σωστά, πρέπει να δρούμε διαπαιδαγωγητικά προς τον υπόλοιπο πληθυσμό, αλλά ζητάμε και από τους συνανθρώπους μας να στηρίζουν τα αιτήματά μας. Γιατί τα αιτήματά μας δεν αναφέρονται μόνο στην προστασία των υγειονομικών, αναφέρονται στην προστασία του κοινωνικού συνόλου. Και αν έχετε προσέξει τους τελευταίους 13 μήνες, πέρα από μια διεκδίκηση που είναι κλαδική, δηλαδή την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, που δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχουμε προβάλει κανένα οικονομικό αίτημα, συναισθανόμενοι την κατάσταση. Προβάλλουμε τα αιτήματα προσλήψεων, επιτάξεων, μέσα προστασίας. Όλα τα αιτήματα που προβάλλουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές αυτή την περίοδο, κύριε Σιώρα, αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τίποτα περισσότερο. Ακριβώς. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τα πολύ σημαντικά τα οποία μας μεταφέρατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.